Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα πολύ ενδιαφέρον θεωρητικό ερώτημα για βίντεο. Πώς μπορούν να συνδεθούν δύο νάρκισσοι μαζί, πώς είναι μια σχέση στην οποία και τα δύο μέρη της σχέσης είναι νάρκισσοι και δεν είναι ο ένας νάρκισσος και ο άλλος είναι εξαρτώμενος, και τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση όταν αυτοί οι δύο νάρκισσοι κάνουν και παιδιά. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για το σχήμα ένας άνθρωπος να είναι συνεξαρτώμενος σε μια σχέση και ο άλλος να είναι νάρκισσος. Είτε είναι ο άντρας που είναι νάρκισσος, είτε είναι η γυναίκα που είναι νάρκισσος, είτε είναι ο άντρας που είναι συνεξαρτώμενος, είτε είναι η γυναίκα που είναι συνεξαρτώμενη. Αυτό είναι το συνήθες σχήμα το οποίο αναλύουμε και εδώ στα βίντεό μας και στις ιστορίες που μου στέλνετε. Υπάρχει όμως, μπορεί να συμβεί και το άλλο, ο άλλος συνδυασμός να είναι και οι δύο νάρκισσοι. Και εκεί μιλάμε για μία εκρηκτική σχέση, μία εκρηκτική συνθήκη, μία εκρηκτική κατάσταση που αλίμονο αν υπάρχουν και παιδιά. Τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν μέσα σε σχέσεις δύο νάρκισσων γονέων ταλαιπωρούνται αφάνταστα και είτε θα επιλέξουν τον ίδιο δρόμο με τους γονείς τους μεγαλώνοντας, δηλαδή να αποκτήσουν για αυτοί ένα ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας και συμπεριφοράς, είτε θα αποφασίσουν συνειδητά να επιλέξουν ένα διαφορετικό δρόμο, κουβαλώντας όμως τα πολλαπλά τραύματα τα οποία τους προκαλεί μια τέτοια σχέση. Πώς μπορεί να συνδεθούν δύο νάρκισσοι μαζί? Έχουμε αναφερθεί κατά καιρούς σε διάφορους τύπους νάρκισσων, έτσι μια πολύ κεντρική, ένας πολύ κεντρικός διαχωρισμός είναι του εμφανούς νάρκισσου ή μεγαλοπρεπούς νάρκισσου και του κρύφου νάρκισσου ή του covert narcissist. Overt narcissist, το ξεκάθαρα νάρκισσος, ο μεγαλοπρεπής νάρκισσος, και covert narcissist, ο κεκαλυμμένος νάρκισσος, ο κρυφός νάρκισσος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας και δεν το κρύβουν. Μιλάνε για τον εαυτό τους με πολύ μεγάλη περηφάνεια, θεωρούν ότι αυτοί είναι και κανείς άλλος, δηλαδή θεωρούν ότι έχουν την απόλυτη αξία, ότι αξίζουν αγάπης, προσοχής, προσφοράς, ναρκισσιστικής παροχής από όλους. Μόνο αυτούς τους έχει γεννήσει η μάνα, που λέει και ο λόγος, και είναι άνθρωποι οι οποίοι ξεκάθαρα συμπεριφέρονται άσχημα στους άλλους, είναι άνθρωποι που ξεκάθαρα καταπατούν τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων και άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκείνο το βλέμμα, το σαρδόνιο του στυλ «θα σας κανονίσω εγώ». Υπάρχουν όμως και covert narcissists, οι κεκαλυμμένοι ναρκισσιστές, κεκαλυμμένοι ναρκισσοί, κρυφονάρκισσοι. Και αυτοί συνήθως είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια εντελώς διαφορετική παρουσίαση. Παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως δύσμυρο και καημένο. Έχουν συνεχώς παράπονα για τα πράγματα που τους χρωστάει η ζωή, ότι η ζωή τους χρωστούσε μεγαλεία, η ζωή τους χρωστούσε εξελίξεις α, β, γ, δ, ότι είναι άτυχοι γιατί γεννήθηκα σε μια οικογένεια χωρίς πολλά χρήματα, ενώ κοίτα ο άλλος γεννήθηκε σε μια οικογένεια με πολλά χρήματα και πολλές παροχές, ότι τους αδίκησαν στο σχολείο, τους αδίκησαν από εδώ, τους αδίκησαν από εκεί. Είναι άνθρωποι που είναι κλαμμένοι. Είναι άνθρωποι που κλαίγονται και είναι και πολύ χειριστικοί. Είχαμε κάνει παλιότερα βίντεο για τους ανθρώπους που κλαίνε και κλαίγονται, για τα κλαμμένα και χειριστικά άτομα και πώς τα αντιμετωπίζουμε. Αυτά τα άτομα, τα κλαμμένα και τα χειριστικά, είναι κρύφο νάρκισσοι. Λοιπόν, μπορεί να δεις δύο νάρκισσους μαζί, συνήθως ο ένας είναι ξεκάθαρα νάρκισσος, είναι ένας overt narcissist, και ο άλλος είναι ένας κρύφο νάρκισσος, ένας covert narcissist. Ή ένα πάλι συνηθισμένο μοτίβο είναι να είναι και οι δυο κρυφονάρκισσοι, δηλαδή να το παίζουν και οι δυο τι καλοί άνθρωποι και τι στήλη της κοινωνίας και τι καλοί χριστιανοί, τι καλοί θρήσκοι, ξέρω εγώ σε ποια θρησκεία και να ανήκουν, αλλά στην πραγματικότητα να έχουν μέσα τους μια μεγάλη πεποίθηση ότι αυτοί είναι πολύ σπουδαίοι και πολύ σημαντικοί, ή ότι αυτοί καταλαβαίνουν τα πράγματα καλύτερα από τους άλλους, ότι έχουν τη γνώση, έχουν το know-how που λέμε στα αγγλικά για τα πάντα,
Είναι άνθρωποι οι οποίοι οι ναρκισσοί γενικότερα χαρακτηρίζονται από τρία βασικά χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ο ξεκάθαρος εγωκεντρισμός, ότι βάζουν τον εαυτό τους πάνω από όλους και από όλα, είτε με έναν τρόπο εξυμνητικό, είτε με έναν τρόπο κλαμμένο, αλλά πάλι ο εαυτός τους είναι πάνω από όλα. Ο δεύτερος τρόπος είναι η έλλειψη ενσυναίσθησης. Δεν στενοχωριούνται όταν στενοχωρούν τους άλλους ανθρώπους, δεν νιώθουν άσχημα όταν πληγώνουν τους άλλους ανθρώπους, δεν σταματάνε προτού κάνουν κάτι για να σκεφτούν αυτό που θα κάνω τώρα, μήπως θα πληγώσει κάποιον, μήπως θα το φέρει σε δύσκολη θέση, μήπως θα τον κάνει να νιώσει άσχημα. Δεν έχουν δηλαδή αυτή την εν γενή ιδιότητα που έχουμε πολλοί άνθρωποι της ενσυναίσθησης. Και όταν λέω εν γενή, εννοώ ότι έρχει, βγαίνει από μέσα μας. Η ενσυναίσθηση καλλιεργείται μέσω της διαπαιδαγώγησης, τη μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν και είναι και μια ηθική απόφαση η ενσυναίσθηση, ότι με γνιάζει για τους άλλους, θέλω να είμαι καλός άνθρωπος. Αποφασίζω ότι έχει νόημα το να σέβομαι, να αγαπώ και να εκτιμώ τους άλλους ανθρώπους. Και μιλάμε φυσικά για τη συναισθηματική ενσυναίσθηση, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, οι νάρκισσοι έχουν γνωστική ενσυναίσθηση, δηλαδή καταλαβαίνουν πότε πληγώνουν τους άλλους και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές σταματούν την κακοποίηση όταν τους πιάσει κάποιος τα πράσα. Δηλαδή μπορεί ένας νάρκισσος να μιλάει υποτιμητικά και επιτιμητικά στο παιδί του, μέσα στο σπίτι, αν όμως είναι σε ένα δημόσιο χώρο δεν θα πει τίποτα εκείνη την ώρα και θα πάει να κάνει την κατσάδα στο παιδί, στο σπίτι αργότερα. Άρα μπορεί να αναγνωρίσει ότι αυτή η συμπεριφορά που κάνει είναι μια συμπεριφορά τιμωρητική και μπορεί να αναγνωρίσει ότι είναι μια μη αποδεκτή συμπεριφορά και γι' αυτό δεν την κάνει δημοσίως. Δεν έχει όμως κανένα ηθικό ενδιασμό να την κάνει ιδιωτικός. Άρα, είπαμε, οι νάρκισσοι είναι άνθρωποι εγωκεντρικοί, που είτε ο υπέρλαμπρος εαυτός τους, είτε ο κακομοίρης εαυτός τους είναι στο κέντρο του σύμπαντος, όχι του κόσμου, του σύμπαντος. Είναι άνθρωποι χωρίς συναισθηματική ενσυναίσθηση, δεν λυπούνται τους άλλους, δεν έχουν έγνοια να μην αδικήσουν τους άλλους, και είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν αναλαμβάνουν ποτέ μα ποτέ την ευθύνη των πραξιών τους. Δεν αναγνωρίζουν ότι φταίνε και δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα λάθη τους. Η νάρκισσοι, όταν τους στριμώξεις στη γωνιά, όταν τους πεις «μα είχες πει αυτό και έκανες αυτό» ή «μα αυτή η συμπεριφορά σου σημαίνει αυτό», θα τα διαστρέψουν όλα και θα καταλήξουν πάντοτε να είναι αυτή το θύμα και εσείς ο θύτης. Δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας σας αδικήσει, σας συμπεριφερθεί άσχημα, σας πληγώσει, σας αφήσει στα κρύα του λουτρού για παράδειγμα, τότε θα βρει τρόπο να βγει και από πάνω. Μου έλεγε μια κοπέλα πρόσφατα ότι είχε μπει σε μια εφαρμογή γνωριμιών και είχε αρχίσει να συνομιλεί με έναν τύπο, ο οποίος πολύ σύντομα ζήτησε το τηλέφωνό της και άρχισε να την καλεί σε βιντεοκλήση. Ήτανε, μου λέει, ένα Σάββατο μεσημέρι, ξέρω εγώ, λίγο πριν το μεσημέρι, μιλούσαμε από το πρωί και σε κάποια φάση μου γράφει: «Μου αρέσει πολύ ο χαρακτήρας σου, μ' αρέσουν οι φωτογραφίες σου, μ' αρέσει η προσωπικότητα σου και θα ήθελα πολύ να σε γνωρίσω. Θα ήθελες να μιλήσουμε λίγο στο τηλέφωνο?» Και αυτή του έδωσε το τηλέφωνό της. Αυτός, λέει, κατευθείαν τη βρήκε σε μια εφαρμογή βιντεοσυνομιλιών. Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές βιντεοσυνομιλιών, είναι, ξέρω εγώ, το Viber, είναι το WhatsApp, είναι τα διάφορα Messengers, και την κάλεσε κατευθείαν βιντεοκλήση. Αυτή δεν του απάντησε, του έγραψε: «Δεν είναι λίγο τολμηρό να με πάρεις κατευθείαν βιντεοκλήση πρωτού καν μιλήσουμε στο τηλέφωνο?» Την πήρε στο τηλέφωνο και μετά την ξαναπήρε και την ξαναπήρε και την ξαναπήρε. Τέλος πάντων, και αυτή συνομιλούσε μαζί του, δηλαδή μπήκε σε αυτό το love bombing που της έκανε. Της είπε: «Σε πάρα πολύ ωραία κοπέλα, με ενδιαφέρει να μάθω πράγματα για σένα». Τη ρωτούσε, λέει, πολύ προσωπικές πληροφορίες, κάποιες από τις οποίες ένιωσε άνετα να του τις δώσει, κάποιες όχι. Και της έλεγε, αυτή του έλεγε ότι «μα
μένεις πολύ μακριά από μένα. Ήταν, ξέρω εγώ, έχω μια απόσταση μεταξύ τους με το αυτοκίνητο 6 ώρες. Μένεις πολύ μακριά από μένα και δεν βλέπω πώς, γιατί να έχεις, ας πούμε, τόση πολύ όρεξη και τόση πολύ έτσι, ζέση για να δημιουργηθεί κάτι μεταξύ μας. Εσύ στη μια άκρη της Ελλάδος, εγώ στην άλλη. Α, η απόσταση δεν είναι πρόβλημα. Όταν υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος. Και της έλεγε όλα αυτά τα γνωστά κλισέ. Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ. Αυτός της έστελνε μηνύματα, αυτός την έπαιρνε βιντεοκλήσεις και της έφαγε σχεδόν όλη της τη μέρα. Αργά το απόγευμα του Σαββάτου, στον τελευταία βιντεοκλήση, τον πήρε αυτή. Και αυτός της λέει, κοίταξε, έχω κάπου να πάω και θα τα πούμε μετά. Στο θα τα πούμε μετά, πέρασαν 3-4 μέρες, τις οποίες δεν επικοινώνησε αυτός. Οπότε σε κάποια φάση η κοπέλα του στέλνει ένα μήνυμα και του λέει, κοίταξε, δεν ήταν ευγενικό αυτό που έκανες. Μετά που με πολιόρκησες με βιντεοκλήσεις, μηνύματα και λοιπά τόσες ώρες το Σάββατο, θα μπορούσες στη συνέχεια να μου πεις, ξέρεις, Μαρία, ένα τυχαίο όνομα, δεν μου άρεσες τελικά μέσα από τη συνομιλία μας, δεν μου βγαίνει, χάρηκα για την γνωριμία, να είσαι καλά. Ή να μου γράψεις, για παράδειγμα, βγήκα με μια άλλη κοπέλα το Σάββατο το βράδυ και μου άρεσε καλύτερα κοπέλα αυτή, μένει και στην ίδια πόλη που μένω και εγώ και θα συνεχίσουμε αυτή. Του λέει, μου έκανες ghosting από τη συνομιλία. Και την πήρε, λέει, τηλέφωνο. Δεν τόλμησε να πάρει βιντεοκλήση, την πήρε τηλέφωνο και της είπε τα πάντα όλα. Της λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα και πώς συμπεριφέρεσαι έτσι και γιατί είσαι drama queen, αυτό που λέγαμε για το δράμα και προχθές. Γιατί, λέει, τα κάνεις όλα τόσο δραματικά και είμαι ένας ελεύθερος άνθρωπος ο οποίος μπήκα σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών για να γνωρίσω μια γυναίκα, σου έδωσα την ευκαιρία να γνωριστούμε, μου έδωσες την ευκαιρία να γνωριστούμε, σου είπα μετά ότι είχα δουλειά, δεν σε πήρα αργότερα εκείνη τη μέρα τηλέφωνο, αλλά ούτε και εσύ με πήρες την επόμενη μέρα τηλέφωνο. Του λέει, κοπέλα μου, αφού εσύ με είπες θα σε πάρω. Ναι, θα μπορούσες και εσύ όμως να πάρεις, θα μπορούσες και εσύ να δείξεις ενδιαφέρον, ούτε εσύ έδειξες ενδιαφέρον. Θα μπορούσα εγώ τώρα να σου πω ότι μου έχεις κάνει ghosting, γιατί μου λες εσύ ότι σου έχω κάνει ghosting και δεν έχουμε σχέση για να πεις ότι σου έχω κάνει ghosting και τι είναι αυτά τα πράγματα, γιατί νομίζεις ότι έχεις δικαιώματα επάνω μου, 2-3 φορές βιντεοκλήση μιλήσαμε και γιατί όλα αυτά τα μεγαλοποιείς και εξάλλου, της την είπε κιόλας. Της λέει, εξάλλου εσύ κάνεις αυτήν την διορισμένη στο δημόσιο. Έχεις μια σίγουρη δουλειά στο δημόσιο και έχεις σίγουρο το μισθό σου. Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και πρέπει να κυνηγήσω τη δουλειά μου. Είναι όλη μέρα το Σάββατο, τη δουλειά του κυνηγούσε που την κυνηγούσε. Και δεν μ' αρέσουν κάτι οι γυναίκες σαν και σένα που είναι κακομπαθημένες και τους έρχονται όλα εύκολα και μετά ζητούν και τα αρέστα. Και δεν σημαίνει ότι άμα κάποιος σας μιλήσει ότι θέλει να σας παντρευτεί, και της είπε διάφορα. Της λέω, τι έκανες? Μου λέει, απλώς τον μπλόκαρα. Και της λέω, έκανες την καλύτερη δουλειά, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να μπαίνεις σε συζήτηση με έναν τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να αναλάβει την ευθύνη των πραξιών του και θα τα γυρίζει όλα συνέχεια, ώστε να φταίς για πάντα εσύ. Πάντα φταίει ο άλλος, ποτέ δεν φταίει ο νάρκισσος. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση θέλω να πω ότι ναι, δεν είναι υποχρεωμένος κάποιος όταν ξεκινήσει μια συνομιλία μέσω μιας εφαρμογής γνωριμιών ή μέσω μιας πλατφόρμας βίντεο συνομιλιών και αποστολής φωτογραφιών κλπ. Δεν είναι υποχρεωμένος να την συνεχίσει αυτή την κουβέντα, αλλά είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να είμαστε ευγενικοί και να ενημερώσουμε το άλλο μέρος ότι, για παράδειγμα, χάρηκα για τη γνωριμία. Ή θέλω να τα ξαναπούμε ή νομίζω δεν ταιριάζουν. Ή νομίζω θέλουμε διαφορετικά πράγματα. Ή μιλούσα και με άλλους ανθρώπους και θα προχωρήσω κάτι άλλο με κάποιον άλλο. Δεν είναι κακό. Δικαιούσε να το κάνεις. Όμως το να έρχεσαι σαν το σύμφωνα, να καταλαμβάνεις τη ζωή του άλλου, να καταλαμβάνεις τις ώρες του άλλου, την ενέργεια του άλλου και μετά να αποχωρείς το ίδιο απότομα με τον ίδιο τρόπο που μου πήγες, είναι μια συμπεριφορά η οποία δεν είναι σεβαστική. Λοιπόν, άμα έχουμε δύο νάρκισσους μαζί, εκεί αρχίζουν τα όργανα. Γιατί κανένας από τους δύο δεν πρόκειται ποτέ να αναλάβει την ευθύνη των πράξεων. Κανείς από τους δύο δεν πρόκειται να νιώσει συναισθηματική ενσυναίσθηση για τον άλλον.
γνωστική ενσυναίσθηση έχει και ο ένας και ο άλλος. Και αυτή τη γνωστική ενσυναίσθηση, δηλαδή τη γνώση του τι προκαλούν οι πράξεις τους και τα λόγια τους ή η απουσία πράξεων και η απουσία λόγων τους στον άλλο, θα τη χρησιμοποιήσουν σε ένα, με έναν τρόπο εγκληματικό και κακουργηματικό, προκειμένου να εξοντώσουν ψυχικά και συναισθηματικά το άλλο μέρος. Μπαίνουν δηλαδή σε ένα, θα έλεγα, ερωτικό, παύλα ψυχολογικό πόλεμο. Δύο νάρκισοι μαζί δημιουργούν μια πολύ παθιασμένη σχέση, μια μοιραία σχέση. Δεν είναι ούτε το παθιασμένη, ούτε το μοιραία, ωραία επίθετα για να αποδοθούν σε μια σχέση. Μια υγιή σχέση δεν έχει πάθος, έχει αγάπη. Μια υγιή σχέση δεν έχει καυγάδες, έχει ευχάριστες και όμορφες στιγμές. Μια υγιή σχέση δεν έχει εξοντώσεις λεκτικές και ψυχολογικές του ενός από τον άλλον, αλλά έχει στιγμές βαθιάς επικοινωνίας και σύνδεσης. Σε μια σχέση μεταξύ δύο νάρκισσων, το παιχνίδι ξεκινάει από το φλιρτ και συνεχίζεται ακάθεκτο. Οι άνθρωποι αυτοί θα τους δούμε να έχουν τεράστια λύσα, ναι, λύσα, λυσαγμένη, και τεράστια όρεξη να πολεμούν ακατάπαυστα ο ένας τον άλλο. Να προσπαθούν να στενοχωρήσουν συνέχεια ο ένας τον άλλο. Να προσπαθούν να νικήσουν ο ένας τον άλλο. Να προσπαθούν να επιβληθούν ο ένας στον άλλο. Οι περιπτώσεις, οι μοναδικές περιπτώσεις τις οποίες δύο νάρκισοι μαζί θα συνταχθούν θα είναι όταν θα αντιμετωπίσουν ένα κοινό εχθρό. Το ζευγάρι αυτό γίνεται μια γροθιά απέναντι στα παιδιά του. Το ζευγάρι αυτό γίνεται μια γροθιά απέναντι σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να προσπαθήσουν αφελώς να τους βοηθήσουν ή να προσπαθήσουν αφελώς να τους μιλήσουν με έναν τρόπο ευγενικό και καλοσυνάτο προκειμένου να προστατεύσουν ο ένας τον άλλο, την υγεία τους, την ψυχική ή να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Είναι τραγικό και συμβαίνει πολλές φορές να έχουμε ένα ζευγάρι στο οποίο ο ένας να είναι ξεκάθαρα νάρκισσος. Τώρα μου έρχεται μια εικόνα στο μυαλό, ξέρει η φίλη αυτή μου την είπε, μια οικογένεια στην οποία ο πατέρας ήταν αλκοολικός και βίαιος, ο οποίος είχε ξεσπάσματα ναρκισσιστικής οργής, στα οποία εξασκούσε βία ή απειλούσε να εξασκήσει βία πάνω στη σύντροφο του και στα παιδιά του. Η σύντροφος το έπαιζε κακομοίρα και το έπαιζε θύμα. Ήτανε, από ό,τι φαίνεται, κρύφων άρχισος. Και μου περιγράφει η κόρη ενήλικη τώρα πλέον μία φάση στην οποία ο πατέρας μεθυσμένος, οπλισμένος, έτρεχε εξωπίσω τη γυναίκα του και τα παιδιά του για να τους βλάψει και παραπάτησε και έπεσε κάτω. Και όταν έπεσε κάτω, πήγε τρέχοντας η γυναίκα του, «Αγάπη μου, αγάπη μου, τι έπαθες, αγάπη μου, τι έπαθες». Και μου λέει, «Έμεινα να κοιτάω τη μάνα μου, την οποία την κυνηγούσε να τη σκοτώσει προ λίγου, να είναι από πάνω του και να έχει την έγνοια του. Μην τυχόν και σκοτωθεί ο άντρας της». Και μου λέει η γυναίκα αυτή, στην πορεία της ζωής μου, πολλές φορές μου έλεγε η μάνα μου ότι εγώ θυσιάζομαι για σας. Αυτός είναι βίαιος, είναι αλκοολικός, έχει βία ξεσπάσματα, αλλά εγώ παραμένω εδώ πέρα για σας, γιατί έχει ένα καλό μισθό και έχει μια καλή δουλειά και θέλω να σπουδάσω τα παιδιά μου. Τι ωραία που ακούγεται αυτό, ε! Θυσιάζομαι για τα παιδιά μου, τι ωραία εντός εισαγωγικών και ειρωνικά. Οπότε η κοπέλα αυτή, όπως και όλα τα μικρά παιδιά, τα αθώα, τα οποία δεν αντιλαμβάνονται το μέγεθος της κτηνοδίας των γονέων τους και δεν αντιλαμβάνονται το μέγεθος της ανευθυνότητας και κακίας που έχουν οι γονείς τους, προσπαθούν
να βοηθήσουν τους γονείς τους. Έτσι η κοπέλα αυτή μου λέει, εγώ διάβαζα πάρα πολύ συστηματικά, ήμουνα πολύ καλή μαθήτρια, πέρασα με την πρώτη στη σχολή μου, ενώ ήμουνα φοιτήτρια εργαζόμουν παράλληλα και σε κάποια φάση όταν πήρα το πτυχίο μου και πήρα την πρώτη μου δουλειά, ήταν ξέρω εγώ κοπέλα 22 ετών, πάω στη μάνα μου και της λέω, μαμά τώρα μπορείς να φύγεις, τώρα μπορείς να χωρίσεις, γιατί τελείωσα τις σπουδές μου, εργάζομαι, έχω ένα μισθό και μπορώ να, με αυτό το μισθό να σου δίνω χρήματα να βοηθήσεις και την αδερφή μου να πάει να σπουδάσει και να απελευθερωθούμε επιτέλους από το πρόβλημα αυτό, από τον πατέρα μου ο οποίος είναι αλκοολικός και βίαιος και εσύ μένεις μαζί του για μας. Και γυρίζει και της λέει, τι λες μωρή, της λέει, τον άντεξα εγώ τόσα χρόνια και θα τον αφήσω τώρα να πάει, να φύγει, να βρει άλλη, να του τρώει αυτή τη σύνταξη και να του πάρει τα κίνητα. Και εκεί μου λέει η κοπέλα αυτή, συνειδητοποίησα ότι είχα ζήσει όλη μου την παιδική και εφηβική ηλικία ένα ψέμα, ότι η μάνα μου ήταν το θύμα του πατέρα μου και ότι η μάνα μου θυσιαζόταν προκειμένου να μας μεγαλώσει εμένα και την αδερφή μου, ενώ στην πραγματικότητα ήταν και η μάνα μου ένας νάρκισσος, ήταν και η μάνα μου ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δούλευε, δεν εργαζόταν, δεν αναλάβανε την ευθύνη του εαυτού της, το έπαιζε θύμα, γονεοποιούσε τα παιδιά της προκειμένου να τη λυπούνται που είχε αυτόν τον πολύ κακό άνδρα ο οποίος έπινε και μεθούσε και γινόταν έξαλλος και βίαιος κλπ. Και όταν της δόθηκε η ευκαιρία να φύγει, αποκάλυψε τον πραγματικό της εαυτό και είπε, δεν είσαι στα καλά σου που θα φύγω τώρα εγώ και να παίρνει το μισθό του και τη σύνταξη του μια άλλη και να πάρει τα υλικά του αγαθά μια άλλη. Άρα ήταν ξεκάθαρο για τη φίλη μας ότι και η μητέρα της δεν διέφερε από τον πατέρα της στην αναλγησία. Αναλγησία σημαίνει έλλειψη ενσυναίσθησης. Σημαίνει να μην πονείς, να μην συμπονείς τους άλλους ανθρώπους. Ναι. Άλλη περίπτωση. Δύο νάρκισσων μαζί. Άλλη περίπτωση. Ξέρω πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Να είναι ο ένας από τους δύο βίαιος, σωματικά βίαιος προς τα παιδιά, να χτυπάει τα παιδιά και με αντικείμενα και με τα χέρια του, και όταν τα παιδιά ζητήσουν από τον άλλο γονιό προστασία, ο άλλος γονιός να τους λέει, μα και εγώ το φοβάμαι και μπορεί να με δίνει και εμένα και εσείς φταίτε, εσείς τον κάνετε να νευριάζει. Και όταν το παιδί μπαίνει στην εφηβεία και μαθαίνει ότι υπάρχουν υπηρεσίες προστασίας του παιδιού και ότι υπάρχουν οι εθνικοί αριθμοί για τη βία στην οικογένεια, στην Κύπρο είναι το 1440, στην Ελλάδα είναι το 15900, και όταν το παιδί πει, εγώ θα τηλεφωνήσω στο 15900 να πω ότι ο πατέρας μου μας χτυπάει, μας δέρνει και κινδυνεύουμε σωματικά και ψυχικά και μας κακοποιεί, η μητέρα, η οποία είναι το θύμα, η καημένη, αυτή που φοβόταν να μπει μπροστά στον άντρα της για να μην χτυπάει τα παιδιά της, να γίνεται ένα με τον άντρα της, μια κροθιά, και να λένε στο παιδί τους, αν κάνεις κάτι τέτοιο, μας ξέχασέ μας, θα σε αποκληρώσουμε, δεν θα είσαι πλέον παιδί μας, τα ενίκο μη εν δήμο, ποιος νομίζεις ότι είσαι να μας κάνεις ρεζίλη στην κοινωνία, στην οικογένεια και στη γειτονία. Και γίνονται μια κροθιά, μια κροθιά. Όταν πάει κάποιος να τους αποκαλύψει ή να τους σταματήσει, γίνονται μια γροθιά. Τέτοιοι γονείς, οι οποίοι είναι και οι δύο νάρκισσοι, είναι εξαιρετικά κακοποιητικοί προς τα παιδιά τους και επικίνδυνοι για τη σωματική, ψυχική, πνευματική υγεία των παιδιών τους. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις, τις οποίες είναι και οι δύο γονείς νάρκισσοι, αλλά τα παιδιά έχουν μια λαθεμένη εντύπωση ότι είναι μόνο ένας. Και αυτό γίνεται επειδή, όπως έχουμε πει και προηγουμένως, οι νάρκισσοι έχουν την τάση να ρίχνουν την ευθύνη στον άλλο. Δηλαδή, είμαι η καημένη η μάνα, η οποία παραμένω σε αυτό τον πολύ άσχημο και κακοποιητικό γάμο για σας, για πάρτι σας, για χάρη σας. Ανέχομαι για χάρη σας όλες αυτές τις παλιοσυμπεριφορές του πατέρα σας για να σας προφυλάξω από τη φτώχεια, από την ανέχεια και για να σας εξασφαλίσω τις σπουδές σας και την αποκατάστασή σας, την οικονομική. Ενώ στην πραγματικότητα είναι μια γυναίκα που έχει καλοβολευτεί να μην εργάζεται,
Είναι μια γυναίκα της οποίας της αρέσει να κλαίει και να κλαίγεται. Της αρέσει να εισπράττει αρνητική προσοχή από τους άλλους. Μάνα μου την καημένη, μάνα μου το θύμα, μάνα μου την κακοποιημένη γυναίκα. Και η οποία, ενώ για παράδειγμα μπορεί να έχει και σπουδές, να μην έχει εξασκήσει ποτέ τις σπουδές της, να μην έχει μπει ποτέ στη διαδικασία να εργαστεί και να γίνει οικονομικά αυτόνομη, προκειμένου να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού της και των παιδιών της, και ρίχνει τον μπαλάκι στον άντρα της. Ή μπορεί ένας άντρας, νάρκισσος, να έχει μια γυναίκα, να είναι παντρεμένος με μια γυναίκα η οποία να είναι και αυτή νάρκισσος, η γυναίκα του να είναι ψυχρή προς τον ίδιο, να μην έχει ιδιαίτερη ερωτική επαφή μαζί του, ή μπορεί η γυναίκα του να έχει και διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό, δηλαδή να μην υπάρχει περίπτωση να συνδεθεί μαζί του γιατί δεν της αρέσουν οι άνδρες, δεν την ελκύουν οι άνδρες, δεν ερωτεύεται άνδρες αλλά ερωτεύεται γυναίκες, έχει κάνει όμως ένα γάμο για το συμφέρον. Και αυτός ο άνδρας, αντί να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του και να πει «Πού βρίσκομαι, βρίσκομαι σε ένα γάμο, έχω ένα παιδί, δύο παιδιά, τρία παιδιά, έχω μια γυναίκα η οποία δεν με γουστάρει, έχω μια γυναίκα η οποία δεν κοιμάται μαζί μου, έχω μια γυναίκα η οποία με συχαίνεται, η οποία είναι παντελώς ψυχρή μαζί μου, έχω μια γυναίκα η οποία δεν συνεννοούμαστε μεταξύ της». Έχω μια γυναίκα που συνεχώς με επικρίνει, με απαξίει, μου φέρεται άσχημα. Αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου. Χωρίζω από αυτή τη γυναίκα. Διεκδικώ την επιμέλεια των παιδιών επειδή βλέπω ότι η γυναίκα αυτή δεν συμπεριφέρεται μητρικά. Αντί να το κάνει αυτό, πιάνει τα παιδιά του, το καθένα ξεχωριστά ή και όλα μαζί, και αρχίζει να κατηγορεί τη μάνα τους και η μάνα σας είναι ψυχρή, και η μάνα σας είναι προβληματική και η μάνα σας έχει ψυχολογικά προβλήματα και πρέπει να αντέξουμε τη μάνα σας και πρέπει να δείξουμε κατανόηση και εμένα δεν κοιμάται μαζί μου και δεν μου δείχνει αγάπη αλλά εγώ θυσιάζομαι για σας και παραμένω σε αυτή την προβληματική κατάσταση για το καλό σας. Μην δίνετε σημασία στη μάνα σας, δηλαδή υποσκάπτει τη σχέση της μητέρας με τα παιδιά, η μητέρα σας δεν είναι καλά, η μητέρα σας έχει ζητήματα, πρέπει να πάει στο γιατρό, να ξέρετε ότι εγώ για σας μένω. Οποιοσδήποτε γονιός λέει εγώ για σας μένω είναι ναρκισσός. Η αγάπη δεν είναι θυσία. Το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», το οποίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός το 2017, το πρώτο μου βιβλίο από τις εκδόσεις Ψυχογιός, έχει κεφάλαιο που λέει «Η αγάπη δεν είναι θυσία». Σήμερα εδώ σας λέω ότι όποιος ισχυρίζεται ότι λόγω της αγάπης προς τα παιδιά του έχει θυσιαστεί να παραμείνει σε ένα γάμο που δεν είναι καλό για τον ίδιο και για τα παιδιά, ότι και καλά έχει θυσιαστεί, είναι να καλύπτει τη βολή του. Καλύπτει την έλλειψη αλτρουισμού του. Ο πραγματικός αλτρουισμός είναι αν καταλαβαίνεις ότι ένας γάμος είναι κακός για τα παιδιά σου, να κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου προκειμένου να εξηγιάνεις αυτό το γάμο. Όχι να παραμένεις σε αυτό το γάμο για να έχεις τα ωφέλη αυτού του γάμου, ίσως την κοινωνική κάλυψη, την οικονομική κάλυψη ή την ψευδέστηση ασφάλειας ή οτιδήποτε δίνει στον καθένα ένας γάμος που δεν είναι καλός, και να κάνεις και τα παιδιά σου να σε λυπούνται. Οι ναρκισσοί το έχουν πολύ αυτό το πράγμα. Ένας τρόπος να αντλήσεις ναρκισσιστική παροχή είναι να κάνεις τους άλλους να σε λυπούνται. Και να λένε «Μάνα μου τον καημένο τον μπαμπά, τι τραβάει από τη μαμά τη σκύλα! Μάνα μου την καημένη τη μαμά, τι τραβάει από αυτόν τον μπαμπά ο οποίος είναι κακός!» Και ούτε η καημένη μαμά, ούτε ο καημένος ο μπαμπάς να κάνουν τη δουλειά τους, που η δουλειά τους είναι ως ενήλικες και όσοι οι μεγάλοι σε μια οικογένεια να λύσουν το πρόβλημα και όχι να φορτώνουν το πρόβλημα στα παιδιά και να κάνουν και τα παιδιά να νιώθουν ότι οφείλω εγώ απέναντι σε αυτούς τους γονείς επειδή έχουν θυσιαστεί για μένα. Και ο καθένας πάει μόνος του ξεχωριστά και εκμεεύει τη λύπηση και εκμεεύει τα εύσημα. Όχι κυρίες και κύριοι, ο καλός γονιός δεν θυσιάζεται για τα παιδιά του, ο καλός γονιός εκτελεί με υπευθυνότητα την ευθύνη που ο ίδιος έχει αναλάβει για τα παιδιά του. Δεν χωράει η λέξη θυσία. Αναλαμβάνω την ευθύνη των πράξεων μου. Σάζω σημαίνει φτιάχνω, επιλύω τα προβλήματά μου.
Αυτό είναι. Λοιπόν, αυτή είναι μια έτσι αρχική περιγραφή του πώς θα μπορούσε να είναι μια σχέση μεταξύ δύο ναρκισσών. Στο υπόλοιπο μισό του βίντεο θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τέτοιες ανίερες συμμαχίες, γιατί περί ανίερης συμμαχίας πρόκειται. Ανίερες συμμαχίες, δύο ναρκισσοί μαζί είναι μια ανίερη συμμαχία. Στο υπόλοιπο μισό του βίντεο. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε λοιπόν από μια τέτοια ανίερη συμμαχία? Δεν θα μιλήσω καθόλου για το πώς μπορεί να προστατευτεί ο ένας ναρκισσός από τον άλλο, γιατί δεν θα έχει κανένα απολύτως νόημα. Αν κάποιος άνθρωπος που παρακολουθεί αυτό το βίντεο θεωρήσει, νομίσει ότι βρίσκεται σε μια τέτοια σχέση όπου είναι και οι δύο ναρκισσοί, τότε το μόνο που έχω να του πω είναι να πάει σε έναν ψυχολόγο της δικής του επιλογής, να συζητήσει το ζήτημα, να ζητήσει και διάγνωση για τον εαυτό του, δηλαδή να κάνει τα τεστ προσωπικότητας, τα συνηθισμένα, τα οποία τα κάνουν οι κλινικοί ψυχολόγοι και οι ψυχολόγοι που είναι διαπιστευμένοι στο να τα κάνουν αυτά, και να πάρει ουσιαστική βοήθεια. Γνωρίζουμε όμως ότι ένας άνθρωπος με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας σε καμία περίπτωση δεν θα ανησυχήσει μην τυχόν και είναι ναρκισσός, ούτε ακούγοντας το βίντεο αυτό θα θεωρήσει ότι τον την αφορά. Θα πει έχει που είναι και δυο ναρκισσοί, ενώ εγώ η καημένη είμαι το θύμα του ναρκισσού, ή έχει που είναι και δυο ναρκισσοί και εγώ ο καημένος είμαι το θύμα του άλλου που είναι ναρκισσός. Είπαμε, ρίχνει ο ένας τον μπαλάκι στον άλλο. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ τραγικό να είσαι το παιδί τέτοιων γονέων, οι οποίοι παίζουν τέτοια ανήθικα παιχνίδια εις βάρος του εαυτού τους και των παιδιών τους, και οι οποίοι κάνουν αυτή την ανίερη συμμαχία. Είναι αυτό που θα λέγαμε άσπον διφύλι. Ξέρετε τον όρο άσπον διφύλι? Σημαίνει είναι κάποιοι άνθρωποι που στην ουσία είναι εχθροί, αλλά στην πραγματικότητα παρουσιάζονται σαν να είναι φίλοι και δεν μπορεί ο ένας χωρίς τον άλλον. Θα παρακαλέσω τους γνώστες να μας εξηγήσουν την προέλευση του όρου άσπον διφύλι. Δεν είμαι σίγουρη για αυτήν, οπότε δεν το διακινδυνεύω να πω ότι γνωρίζω από πού προέρχεται. Σίγουρα έχει να κάνει με την αρχαία ελληνική ιστορία και μυθολογία και τελετουργικό αυτός ο όρος. Λοιπόν, οι ναρκισσοί, όσο και αν κατηγορούν ένας τον άλλον, οι δύο ναρκισσοί που είναι μαζί, όσο και αν αλλήλως σκοτώνονται, είναι από τις σχέσεις εκείνες οι οποίες είναι δύσκολο να παύσουν, δύσκολο να λήξουν. Και ο λόγος είναι επειδή ο καθένας θρέφεται με την αρνητική προσοχή που του δίνει ο άλλος και με τη θετική προσοχή που παίρνουν από τους γύρω τους, οι οποίοι τους συμπονούν και τους συμπαρίστανται, γιατί ο καημένος έχει ναρκισσό γυναίκα, γιατί η καημένη έχει ναρκισσό άνδρα, ή ο καημένος έχει ναρκισσό άνδρα, η καημένη έχει ναρκισσό γυναίκα κλπ. Είναι σχέσεις ανταγωνισμού αυτές, οι οποίες προκαλούν μια αναρρωστημένη ευχαρίστηση και στα δύο μέλη, όταν τσακώνονται, όταν σκοτώνονται και όταν γίνονται τεράστιες εκρήξεις. Και αλίμονος σε όποιο βρεθεί στο διάβα τους. Εάν είμαστε φίλοι ενός τέτοιου ζευγαριού, θα παρατηρήσουμε μετά από καιρό ότι δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε οποιαδήποτε παρέμβαση στο ζευγάρι αυτό, βοηθητική, ή να τους συμβουλεύσουμε ή να τους παραπέμψουμε σε κάποιον ψυχολόγο. Το μόνο που θέλουν είναι ένα ακροατήριο για να παρακολουθεί τις μάχες τους και για να τους δίνει την απαιτούμενη προσοχή, η οποία, ξαναλέω, μπορεί να είναι και αρνητική προσοχή, αλλά τον ναρκισσό το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να παίρνει προσοχή, είτε θετική είτε αρνητική προσοχή. Αν είστε φίλοι τέτοιων ζευγαριών και βρίσκετε τον εαυτό σας να ταλαιπωρήσετε συχνά, να χάνετε από τον πολύτιμο χρόνο σας, την ενέργεια σας που μπορείτε να την αξιοποιήσετε πάνω στον εαυτό σας, πάνω στη δική σας προσωπική ζωή, πάνω στα παιδιά σας, απομακρυνθείτε. Απομακρυνθείτε. Όταν επανειλημμένως συστήνουμε σε κάποιον να κάνει ψυχοθεραπεία και να πάρει βοήθεια από ειδικό για να διορθώσει τα προβλήματα της σχέσης του, να φύγει επιτέλους, να χωρίσει ή να τα βρουν, και αρνείται,
τότε δεν έχουμε καμία απολύτως υποχρέωση να παραμένουμε εμείς και να κάνουμε τζάμπα και βερεσέ το λόγο του ψυχολόγου, το ρόλο του ψυχολόγου και το ρόλο του ειδικού. Αν είμαστε όμως τα παιδιά αυτών των γονέων, είναι εξαιρετικά δύσκολα τα πράγματα. Γιατί μεγαλγεννιόμαστε, δημιουργούμαστε, γεννιόμαστε και μεγαλώνουμε σε ένα εξαιρετικά αρρωστημένο περιβάλλον, μη υγιές περιβάλλον. Σε ένα περιβάλλον στο οποίο διδασκόμαστε το ψέμα ως τρόπος ζωής. Διδασκόμαστε τον ανταγωνισμό ως τρόπος ζωής. Διδασκόμαστε τον αλληλοσπαραγμό ως έναν τρόπο ζωής ο οποίος είναι αποδεκτός και αυτός πρέπει να είναι. Δεν μαθαίνουμε πώς να αγαπάμε. Και επίσης, αυτοί οι δύο γονείς οι νάρκισσοι σε καμία περίπτωση δεν έχουν ούτε χρόνο, ούτε ενέργεια, ούτε διάθεση, ούτε συνέστηση, ενσυναίσθηση, αίσθηση ευθύνης, ούτε οποιαδήποτε ίχνος γονεϊκότητας, ώστε να μπορέσουν να στηρίξουν ουσιαστικά τα παιδιά τους. Ενώ κάνουν μεγάλες διακηρύξεις για το πόσο σπουδαίοι γονείς είναι, ενώ επικαλούνται συνεχώς το συναίσθημα, κάνουν επίκληση στο συναίσθημα όσον αφορά στα παιδιά τους, παρουσιάζονται ως οι γονείς που θυσιάζονται για τα παιδιά τους και που και καλά ανέχονται τον άλλο λόγο των παιδιών, στην πραγματικότητα είναι εξαιρετικά μη γονεϊκοί. Γιατί το να γίνεις γονιός είναι μία πράξη η οποία σε φέρνει ακριβώς αντίθετα στον εγωκεντρισμό και στον ατομισμό. Η γονεϊκότητα, το να είναι κάποιος γονεϊκός γονιός, είναι το αντίθετο του να είναι ένα εγωκεντρικό πρόσωπο το οποίο να έχει ναρκισσιστική όψη της ζωής και ναρκισσιστική θεώρηση της ζωής και ναρκισσιστική πρακτική της ζωής. Η νάρκιση δεν μπορούμε τίποτα να είναι γονεϊκή, γιατί η νάρκιση ψάχνουν συνεχώς να πάρουν προσοχή, να πάρουν θαυμασμό, να πάρουν ενέργεια από τους άλλους, και δεν μπορούν να είναι γονεϊκοί, γιατί το βασικό χαρακτηριστικό της γονεϊκότητας είναι ότι δίνεις ζωή σε έναν νέο άνθρωπο, φέρνεις έναν νέο άνθρωπο στον κόσμο, παίρνεις την ευθύνη του να φέρεις έναν νέο άνθρωπο στον κόσμο και στη συνέχεια και στην πορεία έχεις την έγνοια ούτως ώστε οποιαδήποτε ανάγκη έχει αυτό το νέο πρόσωπο που έχεις φέρει στον κόσμο, αυτό το βρέφος, αυτό το νήπιο, αυτό το παιδί, αυτός ο έφηβος, η οποία αυτή η ανάγκη εμπίπτει στις γονεϊκές σου υποχρεώσεις να την πληρώσεις και νιώθεις υποχρεωμένος και υπεύθυνος να καλύψεις και τις υλικές και τις ψυχικές και τις συναισθηματικές και τις διανοητικές και τις πνευματικές ανάγκες του παιδιού σου. Αυτή είναι η γονεϊκότητα. Αναγνωρίζω ότι το να φέρω παιδιά στον κόσμο είναι μια πράξη ευθύνης. Παίρνω παιδιά στον κόσμο όχι για μένα, αλλά για τα παιδιά, και από τη στιγμή που εγώ αποφασίζω να φέρω σε αυτόν τον κόσμο παιδιά, είμαι υποχρεωμένος να αναλάβω τις ευθύνες μου απέναντί τους και δεν μου χρωστάνε τίποτα τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά δεν ήθελαν να με παρακαλέσουν, όπως σε παρακαλώ, γέννησέ μας σε αυτόν τον υπέροχο πλανήτη, σε αυτόν τον καταπληκτικό κόσμο, φέρε μας τη ζωή, δεν μπορούμε να ζούμε άλλο χωρίς να είμαστε άνθρωποι σε αυτή την υπέροχη γη, γέννησέ μας, φέρε μας. Όχι, εμείς παίρνουμε τη σοβαρή απόφαση να φέρουμε ανθρώπους σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Άρα οφείλουμε μέχρι την ψυχοσυναισθηματική ενηλικίωση των παιδιών μας να καλύπτουμε τις ανάγκες οι οποίες προβλέπονται από το γονεϊκό μας ρόλο. Οι νάρκισσοι γονείς δεν μπορούν να είναι γονεϊκοί. Δεν είναι στη στόφα τους η γονεϊκότητα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν για να είναι γονείς. Αυτού εχθέντως θέλω εδώ να τονίσω ότι δεν σημαίνει ότι όποιος δεν κάνει παιδιά ή όποιος αποφασίσει ότι δεν θέλει να κάνει παιδιά ότι είναι νάρκισσος. Αντιθέτως, πολλοί νάρκισσοι θέλουν να κάνουν παιδιά γιατί θέλουν τον DNA τους να διαιωνιστεί. Τέτοιο DNA φοβερό, τέτοια γονίδια, τέτοιοι άνθρωποι να μην μείνουν μόνοι στον πλανήτη, θέλουν να φέρουν και άλλους ανθρώπους στον κόσμο. Ενώ άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν συνειδητά να μην γίνουν γονείς, μπορεί να είναι άνθρωποι πολύ πνευματικοί,
πολύ καλλιεργημένοι, οι οποίοι συναισθανόμενοι το ύψος της ευθύνης του να φέρεις ένα νέο άνθρωπο στον κόσμο, αποφασίζουν συνειδητά να μην αναλάβουν αυτή την ευθύνη. Και οι άνθρωποι αυτοί, πιστέψτε με, οι οποίοι συνειδητά αποφασίζουν να μην αναλάβουν τη γονεϊκή ευθύνη, από μόνοι τους προσφέρουν πολλές γονεϊκές παροχές σε παιδιά τα οποία δεν έχουν γεννήσει. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι συνειδητά δεν έκαναν παιδιά και συνειδητά είναι πνευματικοί γονείς άλλων παιδιών που είτε δεν έχουν γονείς, είτε οι γονείς τους είναι ενάρκηση και δεν μπορούν να αντιπαρέλθουν στις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του γονεϊκού τους ρόλου. Πάμε τώρα στο πώς αντιμετωπίζουμε τα παιδιά τέτοιους γονείς. Από τη στιγμή που έχουμε μεγαλώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι κατανοητό και αναμενόμενο να θεωρούμε φυσικά τα φύσικα και να μην ανταλαμβανόμαστε πόσο προβληματικοί είναι οι γονείς μας. Και για να είμαστε εδώ να παρακολουθούμε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι έχουμε μέσα μας ενσυναίσθηση, έχουμε μέσα μας πνευματικότητα, έχουμε πνευματικές ανησυχίες, θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και προσπαθούμε να βρούμε τρόπο για να το επιτύχουμε αυτό. Δεν είναι απαραίτητο ότι τα παιδιά των νάρκισσων θα είναι επίσης νάρκισσοι. Ένα ζευγάρι με δυο νάρκισσους γονείς είναι πολύ πιθανό να γεννήσει και ένα παιδί το οποίο να μην είναι καθόλου νάρκισσος. Ή αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι ότι αν έχουν περισσότερο από ένα παιδιά, διαχωρίζουν τα παιδιά τους σε ομάδες. Υπάρχει η ομάδα ή το άτομο που είναι το χρυσό παιδί, τον Golden Child. Επιλέγουν ένα παιδί το οποίο θεωρούν ότι τους ομοιάζει στην απαράλλημη ομορφιά, χάρη, ευφυΐα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, το οποίο εκείνο το παιδί το ξεχωρίζουν από τα άλλα παιδιά ή από το άλλο παιδί, του δίνουν περισσότερες παροχές και του φουσκώνουν τα μυαλά ότι εσύ είσαι ο όμορφος της οικογένειας, εσύ είσαι ο όμορφη της οικογένειας, εσύ είσαι ο αδύνατος, εσύ είσαι ο έξυπνος, εσύ είσαι ο χαριτωμένος, εσύ είσαι ο έτσι, εσύ είσαι ο αλλιώς. Και κάποια άλλα παιδιά ή κάποιο άλλο παιδί το κάνουν μαύρο πρόβατο και το ξεδίδουν πάνω σε αυτό το παιδί. Το μαύρο πρόβατο μπορεί είτε να εξελιχθεί σε έναν συνεξαρτώμενο άνθρωπο, είτε επίσης σε έναν ναρκισσό άνθρωπο. Δεν είναι μόνο τα golden children που γίνονται ναρκισσοί, μπορεί και ένα scapegoat να γίνει ναρκισσός. Νομίζω ότι έτσι μια πολύ συνηθισμένη εικόνα είναι να έχεις έναν πατέρα, για παράδειγμα, ο οποίος να έχει μεγαλώσει σε ένα πολύ έτσι στερημένο και υλικά και πνευματικά και συναισθηματικά περιβάλλον, να έχει μεγαλώσει με ένα κακοποιητικό τρόπο, να έχει αφήσει νωρίς το σχολείο για να εργαστεί, για να μπορέσει να επιβιώσει, να έχει μεταναστεύσει ίσως και στο εξωτερικό για να δουλέψει σκληρά, να μπορέσει να φτιάξει τη μοίρα του, και αυτός να κάνει μια οικογένεια, να έχει παιδιά και να φέρεται στα παιδιά του με σκληρότητα, να φέρεται στα παιδιά του με αυστηρότητα υπερβολική, με επικριτικότητα και να λέει «εσείς δεν ξέρετε τι είναι ζωή και πού να βρισκόσαστε στη θέση μου, που ο πατέρας μου με χτυπούσε με τη ζώνη, που ο πατέρας μου μου κάνε το ένα, που ο πατέρας μου μου κάνε το άλλο, ο πατέρας μου με έδιωξε από το σπίτι 10 ετών και με έστειλε να δουλεύω εργάτης κλπ. Κλπ. Και εσείς δεν ξέρετε από δυσκολίες και εγώ ξέρω από δυσκολίες». Και μπορεί δηλαδή ένα παιδί το οποίο υπήρξε το μαύρο πρόβατο της οικογένειας να πάρει την απόφαση στο μέλλον να γίνει και αυτός νάρκισσος και να κάνει τα δικά του παιδιά μαύρα πρόβατα. Ξαναλέω ότι η επιλογή του τύπου προσωπικότητας, του στυλ προσωπικότητας που θα έχουμε, κατά τη γνώμη μου ως ψυχολόγου, είναι μια ηθική επιλογή. Πώς αντιδρώ στο τραύμα? Αντιδρώ με το να τραυματίζω και εγώ με τη σειρά μου άλλους ανθρώπους, ή αντιδρώ με το να προσπαθώ να είμαι το αντίθετο? Έχω λάβει κακία, θα δώσω καλοσύνη. Έχω λάβει ψυχρότητα, θα δώσω ζεστασιά, θα δώσω θερμότητα. Και για το κομμάτι της συνεξάρτησης έχουμε πάρα πολλά βίντεο, υπάρχει ολόκληρο playlist για τη συνεξάρτηση. Οπωσδήποτε δεν είναι ένας υγιεινός τρόπος ζωής η συνεξάρτηση, σε καμία περίπτωση. Όμως σίγουρα ένας συνεξαρτώμενος δεν είναι το ίδιο επιζήμιος προς τους άλλους ανθρώπους γύρω του, όπως είναι ένας νάρκισσος. Είναι επιζήμιος προς τον εαυτό του και τους άλλους ο συνεξαρτώμενος, αλλά όχι με τον ίδιο σκληρό, ανέσθητο τρόπο και χωρίς καμία συναίσθηση ευθύνης. Λοιπόν,
Αν έχουμε μεγαλώσει με τέτοιους γονείς, είναι πολύ πιθανόν να έχουμε αναπτύξει στοιχεία συνεξάρτησης στις σχέσεις μας, για να βρισκόμαστε εδώ και να παρακολουθούμε και αυτό το κανάλι και αυτά τα βίντεο. Είναι πολύ πιθανόν, έχοντας μεγαλώσει με τέτοιους γονείς, να μεγαλώσαμε και να έχουμε την αίσθηση ότι δεν είναι σημαντική η δική μας ύπαρξη, επειδή οι νάρκισσοι παίρνουν πάρα πολύ χώρο, πάρα πολύ χώρο, πάρα πολύ χώρο, θέλουν όλη την προσοχή στραμμένη πάνω τους. Οπότε ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει με δύο νάρκισσους μεγαλώνει στην ουσία αθέατο. Δεν υπάρχει χώρος για το παιδί. Πάντοτε προηγούνται οι ανάγκες θέασης και εκδραμάτισης του πατέρα, της μητέρας, του ζευγαριού, των γονέων κλπ. Και επίσης, άνθρωποι που μεγαλώνουν με νάρκισσους γονείς βρίσκουν τον εαυτό τους να είναι γεμάτος ενοχές, γεμάτος έγνοιες, γεμάτος άγχος σε σχέση με τις επιθυμίες, τις ανάγκες των νάρκισσων γονέων και όλα αυτά τα οποία θέλουν από τα παιδιά τους. Οι νάρκισσοι γονείς ζητούν συνεχώς την προσοχή, το θαυμασμό, την ενέργεια, τσακώνονται επί καθημερινής βάσεως, γονιοποιούν τα παιδιά τους με τον τρόπο να τα βάλουν να γίνονται ειρηνευτές μεταξύ τους. Πάει ο ένας γονιός κατηγορεί τον άλλον στο παιδί, πάει ο άλλος κατηγορεί τον ένα στο παιδί και ούτω καθεξής. Είναι τραγικό, είναι φοβιστικό, είναι ό,τι χειρότερο να σου τύχει ένα ζευγάρι νάρκισσων γονέων. Γιατί εσύ δεν υπάρχεις πουθενά. Εσύ είσαι εκεί για να δέχεσαι τα φτεξίματα, εσύ είσαι εκεί για να φταίς για τα λάθη που έχουν κάνει οι γονείς σου ενώ δεν έχεις ιδέα, εσύ είσαι εκεί για να ακούς συνεχώς τα παράπονα, εσύ είσαι εκεί για να προσπαθείς να είσαι συνεχώς UNFICIP. Η UNFICIP είναι η ειρηνευτική δύναμη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, ονομάζεται το UNFICIP. Εσύ είσαι η ειρηνευτική δύναμη, εσύ είσαι αυτός του οποίου ζωή δεν έχει σημασία, οι σπουδές δεν έχουν σημασία, τα μεγάλα ορόσημα ζωής δεν έχουν σημασία. Πρώτα απ' όλα ο νάρκισσος πατέρας, πρώτα απ' όλα ο νάρκισσος μάνα, πρώτα απ' όλα ο νάρκισσοι γονείς. Είναι τραγικό. Είναι δύσκολο. Παιδιά δύο νάρκισσων γονέων μπορούν να βρουν τον εαυτό τους να νιώθει τρομερές ενοχές, να νιώθουν ότι φταίνε αυτοί για την άσχημη συνθήκη η οποία συμβαίνει στο γονεϊκό ζευγάρι και δεν είναι και τυχαίο αυτό γιατί πολύ συχνά οι νάρκισσοι ρίχνουν την ευθύνη στους άλλους. Δεν θα πούν είμαστε και οι δυο εγωκεντρικοί, είμαστε και οι δυο εγωιστές, είμαστε και οι δυο ξεροκέφαλοι και τσακωνόμαστε όλη μέρα και στενοχωρούμε και το παιδί μας. Θα πούν κοίτα το παιδί μας, δεν φτάνει που έχουμε εμείς τόσα προβλήματα και δεν φτάνει που εγώ η καημένη η μάνα έχω αυτό το τέρας σύζυγο, έχω και ένα παιδί που δεν με νοιάζεται ή το αντίστοιχο να πει ο άλλος. Δηλαδή δεν βρίσκεις το δίκιο σου με τίποτα. Δεν έχεις χώρο να υπάρξεις όταν είσαι παιδί νάρκισσων γονέων και όλες οι συζητήσεις και όλες οι συνομιλίες περιστρέφονται γύρω από τις ανάγκες των γονέων που οι γονείς είναι οι πρωταγωνιστές σε αυτή την οικογένεια και τα παιδιά δεν έχουν καθόλου, μα καθόλου θέση. Ακόμη και αν κάνουν το πόδι τους όπως κάνει ο Λάκη τώρα που προσπαθεί να μου επιστήσει την προσοχή για κάτι, με τίποτα δεν θα τους δώσουν προσοχή οι γονείς, γιατί απλούστατα δεν υπάρχουν τα παιδιά για αυτούς. Τα παιδιά είναι εκεί πέρα για να μας ακούνε, για να μας παρηγορούνε, για να μας φροντίζουνε και πολύ συχνά θα ακούς τέτοιους ανθρώπους να πούν κάνε και εσύ ένα παιδί να σε γεροκομίσει, κάνε και εσύ ένα παιδί να έχεις έναν άνθρωπο να σου σταθεί. Που αυτή είναι σίγουρα μία εντελώς μη επικοδομητική στάση ως προς τη γονεϊκότητα. Όταν οι γονείς μας είναι τέτοιοι, όταν οι γονείς μας είναι νάρκισσοι, όταν οι γονείς μας είναι ιδιαίτερα νάρκισσοι, δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε για να τους θεραπεύσουμε και για να τους αλλάξουμε και για να τους φτιάξουμε και για να τους τα βρούμε μεταξύ τους ή για να τους βοηθήσουμε να χωρίσουν ή οτιδήποτε. Ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε, έστω και αν ζητούν ή απαιτούν τη βοήθειά μας. Και δεν είναι καθόλου φυσιολογικό ένα παιδί να μπαίνει στη θέση του να πρέπει να βοηθήσει το γονιό του, ούτως ή άλλως. Είναι αφύσικο τα παιδιά να βοηθάνε τους γονείς. Η μόνη περίπτωση στην οποία είναι κατανοητό ένα παιδί να βοηθήσει το γονιό είναι όταν ο γονιός είναι σε πολύ προχωρημένη ηλικία και έχει πολύ μεγάλο θέμα υγείας και εκεί μπορεί να βοηθήσει από μόνο του το παιδί, από την καλή του θέληση και προαίρεση, να βοηθήσει το γονιό του που είναι ασθενής ή που είναι πολύ υπέργυρος.
εφόσον και αν υπάρχει και μια υγιής σχέση μεταξύ τους. Και εφόσον και αν είναι πραγματικά ασθενής ο γονιός, γιατί πολλές φορές οι νάρκισσοι γονείς είτε προσποιούνται ότι είναι άρρωστοι χωρίς να είναι, είτε υπερβάλλουν για τις όποιες ασθενείες τους, κάνοντας ξανά επίκληση στο συναίσθημα, ώστε τα παιδιά τους να τους τρέχουν ξοπίσω και να καλύπτουν συνεχώς τις ναρκισιστικές τους ανάγκες για προσοχή, τις ανάγκες για ναρκισιστική παροχή. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να αναλωνόμαστε στο να εξηγήσουμε στους γονείς μας τα λάθη τους, στο να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι δεν φταίνε μόνο αυτοί, δεν φταίει μόνο το τέρι τους, φταίνε και αυτοί για τα προβλήματά τους, στο να ξοδεύουμε ώρες και μέρες να προσπαθούμε να βοηθήσουμε το ζεύγος της καταστροφής να τα βρει μεταξύ του κλπ. Κλπ. Δεν έχει νόημα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, εάν βρίσκουμε τον εαυτό μας να είναι σε αυτή τη θέση, είναι να πάρουμε τον πολύτιμο εαυτό μας και οπωσδήποτε να του δώσουμε τη γονεϊκότητα που τόσο πολύ χρειάζεται. Γιατί ακόμη και οι ενήλικοι άνθρωποι χρειαζόμαστε γονεϊκότητα. Και πώς το κάνουμε αυτό? Μέσω της ψυχοθεραπείας. Εμείς χρειαζόμαστε θεραπεία όταν αναγνωρίσουμε ότι και οι δύο γονείς μας είναι νάρκισσοι. Εμείς χρειαζόμαστε θεραπεία για να δουλέψουμε τα τραύματα που αναπόφευκτα έχουμε υποστεί από αυτούς τους γονείς μεγαλώνοντας από τη μια, και από την άλλη για να μπορέσουμε να χτίσουμε μια υγιή σχέση με τον εαυτό μας και να γίνουμε αυτό που λέμε πολύ συχνά τελευταία εδώ στα βίντεο, οι γονείς του εαυτού μας. Να γίνουμε η δική μας εσωτερική μητέρα και ο δικός μας εσωτερικός πατέρας. Όταν έχεις να έρχεσαι στους γονείς, δεν έχεις γονείς. Είναι σαν να είσαι χωρίς ρίζες. Είναι σαν να είσαι μόνος. Είναι σαν να είσαι ξερίζωτος. Ξέρω ότι ακούγεται πάρα πολύ σκληρό αυτό που λέω και ίσως και καταδικαστικό, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι. Τέτοιου είδους γονείς όπως αυτούς που έχω περιγράψει, όταν έχεις, είναι σαν να μην έχεις. Είναι σαν να είσαι ορφανός και να έχεις και κάτι μεγαλύτερα αδέρφια, πολύ προβληματικά. Δηλαδή, οι γονείς σου να είναι σαν μεγαλύτερα αδέρφια σου, πολύ προβληματικά, οι οποίοι συνεχώς να σε επιβαρύνουν. Και όπως έχουμε μιλήσει εκτεταμένα τελευταίως στο κανάλι μας, η λύση για να μην απολολαθούμε κι εμείς είναι το no contact. Το να κόψουμε κάθε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι εξαιρετικά χειριστικοί και οι οποίοι γνιάζονται αποκλειστικά και μόνο για ό,τι νοιάζει τους ιδίους. Δεν τους ενδιαφέρουν οι άλλοι άνθρωποι, δεν νιώθουν και δεν δείχνουν καμία συναισθηματική ενσυναίσθηση, παρόλο που, όπως είπαμε πολλές φορές, οι νάρκισσοι αντιλαμβάνονται ότι προκαλούν πόνο, αλλά δεν τους νοιάζει. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχουν κάποια εγκεφαλική δυσλειτουργία και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ο άλλος πονάει, ο άλλος στενοχωριέται ή ο άλλος θυμώνει ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς τους, αλλά δεν τους ενδιαφέρει στα τέτοια τους. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι αυτοί να είναι καλά, αυτοί να νιώθουν καλά, αυτοί αν έχουν φάει, αυτοί αν έχουν πιει, αυτοί αν έχουν κοιμηθεί, αυτούς αν έχουν πληρωθεί οι ανάγκες τους, οι οποίες τις περισσότερες φορές οι ανάγκες τους είναι και έτσι πολύ εγωκεντρικές και σαν ανάγκες ενός κακομαθημένου παιδιού, το οποίο δεν θέλει με τίποτα να κατανοήσει ότι μεγάλωσε πλέον, ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι και ότι δεν είναι όλος ο κόσμος δικός του και δεν είναι όλα τα παιχνίδια δικά τους. Αφήστε τους μόνους τους. Να σας πω και γιατί. Επειδή έχω δει σε διάφορες περιπτώσεις συνεξαρτώμενα παιδιά ανάρκησης γονέων να κάθονται και να στέκονται και να συμπαραστέκονται στους νάρκισσους γονείς τους, να τους βοηθάνε να χωρίσουν μεταξύ τους, να στηρίζουν για παράδειγμα την νάρκισσο μητέρα τους, την κρυφονάρκισσο μητέρα τους να χωρίσει τον μεγαλοπρεπή νάρκισσο πατέρα τους ή τον κρυφονάρκισσο πατέρα τους να χωρίσει την μεγαλοπρεπή νάρκισσο μητέρα τους, και μετά βρίσκονται με δύο μέτωπα ανοιχτά, έχουν τον ένα από τη μια και τον άλλο από την άλλη, συνεχώς να απαιτούν προσοχή, να απαιτούν σημασία, να απαιτούν ενέργεια και να τους κατακουράζουν. Οπότε, εφόσον αυτοί οι δυο την έχουν βρει μεταξύ τους και έχουν αυτό το σχήμα το οποίο δουλεύει για αυτούς τώρα 10 χρόνια, 20 χρόνια, 30 χρόνια, 40 χρόνια, 50 χρόνια, άστε τους μόνους τους.
άστε τους να ασχολούνται μεταξύ τους, να ξεσκίζουν τις σάρκες τους μεταξύ τους. Ο ένας αξίζει τον άλλο, είναι ένα εξαιρετικό τέριασμα. Τέτοια ζευγάρια ταιριάζουν ιδιαίτερα μεταξύ τους, με έναν παθολογικό τρόπο, αλλά είναι πολύ επικίνδυνα για τα παιδιά τους. Εφόσον εσείς είστε ένα ενήλικο παιδί, το οποίο συνειδητοποιεί μέσα από την ψυχοεκπαίδευση και από την ψυχοθεραπεία ότι οι γονείς που τον γέννησαν και τον μεγάλωσαν είναι ένα ζευγάρι νάρκισσων, οι οποίοι αλληλοτρώγονται συνεχώς και έχουν όλα αυτά τα στοιχεία του ναρκισσιστικού τύπου προσωπικότητας, η μόνη σωτηρία είναι να τους αφήσει τον έναν με τον άλλον. Και να νιώθει και τυχερός ή τυχεροί που έχουν ένας τον άλλον, γιατί έχουν με κάποιον να τσακώνονται, έχουν με κάποιον να ασχολούνται, έχουν με κάποιον να έχουν όλες αυτές τις διαμίψεις που έχουν οι νάρκισσοι μεταξύ τους, τους καυγάδες, τις κατηγορίες και όλα αυτά. Άστε τους, στον κόσμο τους. Κρατήστε μία στάση απόμακρη. Εάν το low contact δεν είναι αρκετό, πηγαίνετε και no contact χωρίς καμία απολύτως ενοχή. Δεν πρέπει να νιώθουν ενοχές τα παιδιά των νάρκισσων γονέων που πάνε no contact με τους γονείς τους. Αντιθέτως, αν κάποιος έπρεπε να νιώθει ενοχές, είναι ένας γονιός που δεν είναι γονεϊκός. Λοιπόν, δεν έχετε καμία απολύτως ευθύνη να θεραπεύετε, να τρέχετε εξωπίσω και να τακτοποιείτε τα τακτοποιητά των νάρκισσων γονέων σας. Καμία απολύτως ευθύνη, καμία απολύτως υποχρέωση δεν είναι δική σας δουλειά, σε καμία περίπτωση. Θα σας κάνουν, ήδη σας έχουν κάνει να νιώθετε ευθύνη απέναντί τους. Ήδη σας έχουν μεταφέρει το μήνυμα ότι μπορείτε εσείς να τους βοηθήσετε να φτιάξουν τη σχέση τους, να τους βοηθήσετε να γιατρευτούν από τα προβλήματά τους, από το γάμο τους, δεν ξέρω τι άλλο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Κανένας δεν μπορεί να σώσει κανέναν άλλον, ακόμα και αν είναι ο ίδιος ψυχολόγος. Γνωρίζω περίπτωση παιδιού που είναι ο ίδιος ειδικός ψυχικής υγείας, δεν θα πω αν είναι ψυχίατρος ή ψυχολόγος, αλλά γαμάτος ειδικός ψυχικής υγείας, ενώ και πολύ καλός στη δουλειά του, αλλά και με πολύ καλές σπουδές, ο οποίος ξόδεψε μία δεκαετία της ζωής του, μία ολόκληρη δεκαετία της ζωής του, προσπαθώντας να βρει τη λύση στο αδιέξοδο που βίωναν οι δύο νάρκισσοι γονείς του μεταξύ τους. Έχασε την υγεία του, σε νεαρή ηλικία έπαθε δύο σοβαρά χρόνια νοσήματα και όταν έφτασε στο σημείο μηδέν που κατάλαβε ότι ή αυτή είτε εγώ, επιτέλους άκουσε αυτό που του έλεγα, ότι ό,τι και να κάνεις, όσο και αν προσπαθείς, όσο πολύ καλές γνώσεις και να έχεις, όσο πολύ καλές θεραπευτικές δεξιότητες και να έχεις, δεν μπορείς με τίποτα να σάσεις, να φτιάξεις, να σώσεις τους νάρκισσους γονείς σου. Καταστρέφεσαι. Καταστρέφεσαι. Και εκείνη τη δεκαετία που καταστρεφόταν, δεν είναι θεραπευόμενος άνθρωπος αυτός, είναι άνθρωπος που αγαπώ πάρα πολύ. Και εκείνη τη δεκαετία που καταστρεφόταν, ούτε ερωτική σχέση είχε, ούτε οι δουλειές του πήγαιναν καλά, με την έννοια ότι δούλευε, έβγαζε χρήματα, αλλά δεν είχε χρήματα. Γιατί τα χρήματα πήγαιναν συνέχεια από εδώ, από εκεί. Όχι, έκανε τη ο πατέρα σου, όχι, έκανε τη μάνα σου. Όχι, θα πάμε ένα ταξίδι, με τα βρούμε. Ότι θα κάνουμε το ένα και θα κάνουμε το άλλο. Και τα έριχνε όλα σε ένα κουβά χωρίς πάτο. Σας λέω και ψυχολόγοι και ψυχίατροι να είστε ήδη έξαλλος, Λάκη, έξαλλος! Έξαλλος! Λάκη, πες τους τώρα να το καταλάβουν ότι δεν υπάρχει λύση με αυτούς τους νάρκισσους. Καμία απολύτως. Οι νάρκισσοι το μόνο που θέλουν από εμάς είναι να ρουφήξουν την ενεργειά μας. Να πάρουν την προσοχή τους, την προσοχή μας, να πάρουν τα χρήματά μας, να πάρουν τα συναισθήματά μας. Γιατί είναι εγωκεντρικά, κακομαθημένα παλιόπαιδα. Και δεν μπορούμε με τίποτα να τους φτιάξουμε. Οπότε το παίρνουμε απόφαση πως δεν έχουμε γονείς, το παίρνουμε απόφαση πως οι γονείς μας είναι νάρκισσοι και μη γονεϊκοί. Πάμε no contact, καλύτερο το no contact από το low contact, γιατί πάλι με το low contact βρίσκουν τρόπο και έχουν τη χειριστικότητα
για να μας ξαναφέρουν πίσω, να μας ξαναεκμεταλλευτούν συναισθηματικά. Και πάμε προσελεταχώς για την ελευθερία μας. Μ' ακούτε, θέλουμε την ελευθερία μας. Όπως ο Λάκη αυτή τη στιγμή μάχεται και πολεμάει την ελευθερία του, να κατέβει από το αυτοκίνητο, να πάει στο χωράφι, να κυνηγήσει τα κατάκια να παίξουνε. Τα κυνηγάει μόνο, δεν τους κάνει τίποτα, τα κυνηγάει και μετά κάνει ναι, να πάει να κυνηγήσει τα κατάκια, να πάει να φάει τα χορτεράκια. Και του τα έχει πρίξει η μάνα του που είναι τόση ώρα μέσα στο αυτοκίνητο και πάνε και κάνουν δουλειές. Έτσι όπως ο Λάκη θέλει την ελευθερία του, να πάρετε κι εσείς την ελευθερία σας και να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία με τους Νάρκησους, γιατί πολλοί μας τα έχουν πρίξει, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θέλω να διαβάσω στα σχόλια με συγκράτηση, με σεβασμό τις εμπειρίες σας. Αν σας έχει τύχει κάτι παρόμοιο, αν γεννήθηκατε κι εσείς σε μια τέτοια υπέροχη οικογένεια διανάρκησο γονέων. Και γενικώ τη γνώμη σας για αυτό το πολύ βίντεο, το οποίο γυρίσαμε σε διάφορες φάσεις, με διάφορους φωτισμούς. Ξεκινήσαμε μεσημέρι και νυχτώνει μέχρι να τελειώσουμε. Ναι, και θα πάει τώρα το κατσίκι μου να βοσκήσει. Αυτά. Καλή δύναμη. Γεια. Yeah.